9 Μαρτίου. Σταματάω λίγο στη χθεσινή ημέρα και έχω λόγο να σταματήσω στη χθεσινή ημέρα. Πανελλήνια ημέρα, εθελοντή αιμοδότη με τον αιματοκρίτη να λέει ότι ξεπέρασε τις 20.000 μονάδες προσφερόμενου αίματος ο αιματοκρίτης. Για ποια περίοδο μιλάτε, κυρία Γεωργιανάκη, και μπράβο σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά κάνουν αυτό το δώρο ζωής. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ο Σύλλογος Αιμοδοτών ιδρύθηκε ως Σύλλογος Δωρητών Οργάνων το 1985, αλλά ξεκίνησε τις αιμοδοσίες από το 2008-2009 και σε όλη αυτή την περίοδο ήταν πραγματικά χιλιάδες οι εθελοντές αιμοδότες και αιμοδότερες που πρόσφεραν. Αυτοί που έχουν καταγραφεί υπερβαίνουν πια τις 20.000 μονάδες αίματος. Αυτό είναι πολύ πολύ καλό και νομίζω ότι σταματάει σε αυτό που λέμε προσφορά. Προσφορά ζωής, δώρο ζωής. Έτσι ακριβώς, η Πανελλήνια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαρτίου και είναι πραγματικά το έναυσμα και αφορμή για εμάς, στο Σύλλογο Αιμοδοτών, να εκφράσουμε το θαυμασμό και τις ευχαριστίες μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν αίμα και μάλιστα τακτικά και συνειδητοποιημένα. Ιδιαίτερα τονίζουμε την περίοδο της πανδημίας που σχεδόν σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν δραματικές μειώσεις και εδώ στη δική μας περιοχή, ειδικά στο νομό Ηρακλείου, είδαμε και αύξηση. Τα πράγματα κύλησαν σχετικά ομαλά με μικρά ελλείμματα και πραγματικά τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μάλιστα. Σταθερά πάτε το Σάββατο στο αίθριο της Λότζια, αλλά υπάρχει και μια εθελοντική αιμοδοσία την επόμενη ημέρα, έτσι. Έτσι ακριβώς, στις Αρχάνες, ελπίζουμε ο καιρός να επιτρέψει όλα να κυλήσουν ομαλά. Είναι δύσκολη η περίοδος πραγματικά, αυτός ο χειμώνας είχε πολλές μέρες οι οποίες ο καιρός δημιουργούσε δυσκολίες. Υπήρχε πανδημία, παρόλα αυτά όπως προείπα όταν οι αιμοδότες είναι ενημερωμένοι και συνειδητοποιημένοι προσπαθούν και παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή την περίοδο συνεχίζουν να δίνουν έτσι ώστε να έχουμε μια ομαλή ροή και να υπάρχουν αποθέματα για να μην κινδυνεύσει κανένας άνθρωπος ή οι οικογένειες να έχουν αυτή την αγωνία που είναι, ξέρετε, πολύ πιεστική να βρουν αίμα σε μια περίπτωση χειρουργείου, σε μια περίπτωση τοκετού. Είναι φαινόμενα που θέλουμε πραγματικά να εκλείψουν. Κυρία Γεωργιανάκη, να συνεχίσετε και να μας παρακινείτε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί πραγματικά είναι πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Έτσι είναι, να θυμίσουμε με αφορμή της συζήτησής μας ότι πρέπει να έχουν παρέλθει 28 μέρες, περίπου ένας μήνας από την νόσηση COVID, από τότε που κάποιος αισθάνεται εντελώς καλά. Σε περίπτωση εμβολιασμού μπορεί να δώσει κατευθείαν αν δεν έχει κάποια αντίδραση ή τουλάχιστον να περιμένει μια εβδομάδα. Οπότε όπως είπατε και εσείς συνεχίζουμε, προσπαθούμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί. Η αιμοδοσία είναι κάτι που μας χρειάζεται όλους. Σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά για τη σταθερή προβολή και τη στήριξη της εθελοντικής μας προσπάθειας. Εσείς να είστε καλά, να μας παρακινείτε, να συνεχίσετε να το κάνετε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.